Ο εμφύλιος στη Συρία κυριάρχησε στις συνομιλίες του Αμερικανού Προέδρου Μπαράκ Ομπάμα και του Τούρκου Πρωθυπουργού Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Η συνέντευξη τύπου στο Λευκό Οίκο έγινε υπό βροχή. Ο Αμερικανός Πρόεδρος άφησε εκ νέου ανοιχτό το ενδεχόμενο στρατιωτικής δράσης, μόνο όμως αν υπάρξουν αδιάστατες αποδείξεις για χρήση χημικών όπλων. Δεν υπάρχει μαγική φόρμουλα για να αντιμετωπίσουμε μια βίαιη και περίπλοκη κατάσταση όπως είναι αυτή στη Συρία. Αφήνω ανοιχτό το ενδεχόμενο επιπλέον μέτρων, διπλωματικών και στρατιωτικών. I preserve the options of taking additional steps, both diplomatic and military. Με τον Αμερικανό πρόεδρο συμφώνησε και ο Τούρκος πρωθυπουργός. Η Συρία δεν πρέπει να ελέγχεται από τρομοκρατικές οργανώσεις. Η χρήση χημικών όπλων πρέπει να αποτραπεί. Όλες οι μειονότητες πρέπει να έχουν ασφάλεια. Αυτές είναι οι προτεραιότητες. Πιστεύω ότι αυτή είναι μια ιστορική μέρα σε ό,τι αφορά τις σχέσεις της Τουρκίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Σε ό,τι αφορά την επίσκεψη Ερντογάν στη Γάζα, ο Τούρκος Πρωθυπουργός επέμεινε ότι θα μεταβεί στην περιοχή τον Ιούνιο και θα επισκεφτεί και τη Δυτική Όχθη, παρά τις πιέσεις των Ηνωμένων Πολιτείων να ακυρώσει το ταξίδι του.